αδειοφορείς είναι ο κρίκος ο συνδετικός. Από τη στιγμή που το ασθενοφόρο αφήσει τον ασθενή ή στο επίγοντα ή στα εξωτερικά ιατρία, είναι ο συνδετικός κρίκος ο οποίος θα παραλάβει τον ασθενή και με ασφάλεια θα τον μεταφέρει είτε στην κλινική, είτε στο εργαστήριο, είτε μέσα στο εξεταστικό ιατρείο. Παράλληλα, οι τραυματιοφορείς έχουν και τις μεταφορές των εσωτερικών ασθενών από μία κλινική σε άλλη ή από μία κλινική σε ένα εργαστήριο για να κάνει κάποια εξέταση. Από τις 30 λοιπόν θέσεις τραυματιοφορέων και βοηθών θαλάμων, αυτή τη στιγμή υπηρετούν 5 μόνιμοι υπάλληλοι. 6. 2 βοηθοί θαλάμου και 4 τραυματιοφορείς. Και έχουμε και άλλους 7 που είναι με διάφορες συμβάσεις εργασίας οι οποίες λήγουν σε 4 μήνες. Με αγανάκτηση λοιπόν βλέπουμε ότι στην τελευταία προκήρυξη και για το επικουρικό προσωπικό αλλά και για τις μόνιμες θέσεις δεν προβλέπτηκε καμία θέση για ΥΕ τραυματιοφορέα και για βοηθό θαλάμου. Όχι ότι είμαστε ευχαριστημένοι με τις 3 θέσεις που πήραμε για το λοιπό προσωπικό, εννοείται όταν έχει έλλειψη 30 και 40 άτομα σε διάφορες ειδικότητες, σε εργαστήρια, σε ΥΕ εργάτες, από ιατρικές θέσεις και σου εγκρίνουν 3, είναι κοροϊδία.